Συνάντηση συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας Αναστάσιου Καρασαβόγλου με εκπροσώπους και στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν και αυτό της ανάγκης εμβολιασμού των ανήλικων παιδιών, των οικογενειών των προσφύγων στον ΚΑΜ του Ασημακοπούλου. Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανταποκρίθηκε και επισκέφθηκε με τρεις γιατρούς της Παιδιατρικής Κλινικής το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Ασημακοπούλου στην πόλη της Καβάλας, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο εμβολιασμό παιδιών. Από τα παιδιά αυτά, τα 44 διέθεταν τον κωδικό ΑΜΚΑ, ενώ οι υπόλοιποι 73 δεν ήταν κάτοχοι του συγκεκριμένου αριθμού. Έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, καθώς επίσης και στελέχη των φορέων που στηρίζουν, υποστηρίζουν κτλ. Όλες τις διαδικασίες εδώ στο ΚΑΜΠ Ασημακοπούλου. Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήσαμε, που τέθηκε έτσι υπόψη μας, ήταν και το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά του ΚΑΜΠ δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Έχουν ανάγκη από εμβολιασμό και δεν είναι δυνατή τόσο ο εμβολιασμός τους, για λόγους που καταρχήν δεν τους συζητήσαμε. Δεν μπήκαμε δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία να δούμε γιατί δεν μπορούν να εμβολιαστούν αυτά τα παιδιά, αλλά είπαμε ευθύς εξ αρχής εμείς από το νοσοκομείο ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να μπορούν να εμβολιαστούν αυτά τα παιδιά, να εμβολιαστούν για να μπορούν να πάνε και στο σχολείο. Έτσι λοιπόν πήραμε εμείς την απόφαση, ζητήσαμε να μας ενημερώσουν για τον αριθμό των παιδιών, για το είδος του εμβολίου που είναι απαραίτητο και στη συνέχεια παραγγείλαμε εμείς αυτά τα εμβόλια και οι γιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής μας εδώ πέρα πήγαν προχθές την Τρίτη και σήμερα Πέμπτη θα πάνε και αύριο Παρασκευή εκεί στο ΚΑΜΠ προκειμένου να εμβολιάσουν αυτά τα παιδιά. Όπως λέμε επίσης στο Δελτίο Τύπου, εντωμεταξύ προέκυψε η ανάγκη να εμβολιαστούν και άλλα 10 παιδιά ασυνόδευτα και παραγγείλαμε επιπρόσθετα λοιπόν εμβόλια εμείς προκειμένου να τακτοποιήσουμε και αυτά τα παιδιά. Συνολικά λοιπόν περίπου 130 παιδιά εμβολιάστηκαν και εμείς πρέπει να σας πω ότι αυτό εδώ το κάναμε με περισσή χαρά, με περισσή έτσι ευχαρίστηση και αφοσίωση στο καθήκον για προκειμένου να υπηρετήσουμε τη συγκεκριμένη ανάγκη, τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Παράλληλα, όπως τόνισε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου βγήκε η προκήρυξη για την υποβολή φακέλων για διοικητές των γενικών νοσοκομείων σε ολόκληρη την χώρα. Σύμφωνα με τον κύριο Καρασαβόγλου, η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 2 εβδομάδες, ενώ περίπου στα μέσα Οκτωβρίου θα οριστούν οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων. Η κήρυξη έχει βγει στον αέρα από χθες. Ναι. Θα διαρκέσει 2 εβδομάδες το χρονικό διάστημα υποβολής των φακέλων αυτών των ανθρώπων που επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία για να επιλεγούν και να οριστούν διοικητές στα νοσοκομεία. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάρει πολύ, θα τρέξει γρήγορα η διαδικασία, καθώς έχουν βγάλει από τα κριτήρια και βασιλευτούσε από όλη τη διαδικασία αξιολόγηση των διοικητών αυτό που αφορούσε στη συνέντευξη. Ήταν μια χρονοβόρα υπόθεση αυτό, άρα λοιπόν θεωρώ ότι ίσως και μέσα στον Οκτώβριο να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Παράλληλα, ο Τάσος Καρασαβόγλου έκανε και τον δικό του απολογισμό κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το Νοσοκομείο Καβάλας μετά από 3 χρόνια με εμάς στη διοίκηση είναι ένα καλύτερο νοσοκομείο, ανεπιφύλακτα καλύτερο νοσοκομείο. Έχει καταφέρει να προσλάβει γιατρούς, μόνιμους γιατρούς, περισσότερους από αυτούς που έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους. Άρα λοιπόν το θετικό ισοζύγιο σε ό,τι αφορά τους μόνιμους γιατρούς είναι απολύτως θετικό. Για τα μεγέθη τα δικά του, κανένα συγκρινόμενο το νοσοκομείο, κανένα άλλο νοσοκομείο της Ελλάδας δεν έχει τόσους επικουρικούς γιατρούς, συμβασιούχους γιατρούς όσο εμείς. Κανένα άλλο νοσοκομείο στην Ελλάδα δεν έχει τόσους επικουρικούς γιατρούς όσο εμείς. Περίπου 30 έχουμε. Δεν θα βρείτε κανένα άλλο νοσοκομείο της εμβέλειας και του μεγέθους του νοσοκομείου Καβάλας που να έχει τόσους πολλούς γιατρούς. Και αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι εμείς εξοικονομώντας πόρους, διότι προηγούμενα υπήρξε μια απίστευτη κατασπατάληση πόρων, εξοικονομώντας λοιπόν πόρους, διαθέσαμε αυτούς τους πόρους για να κάνουμε γιατρούς, για να πάρουμε γιατρούς, να προσλάβουμε γιατρούς.
Υπάρχει, έχουμε προσλάβει και άλλες ειδικότητες και νοσηλευτικό προσωπικό και ακτινολόγους και τεχνικούς εργαστηρίων κτλ. Και εδώ το ισοζύγιο είναι θετικό. Οι εισρωές δηλαδή σε ανθρώπους ήταν περισσότερες από τις εκροές από τους ανθρώπους που αποχώρησαν.